Θα κατέβει ή το θέλουμε να είναι τόσο ζουμερό για να το ρίξουμε μετά μέσα με το κοφτό μακαρονάκι. Θα σου απαντήσω αμέσως, δώσουμε ένα δετάκι. Τώρα λοιπόν θα ρίξω μέσα και το χταποδόσμο που έχω κρατήσει. Wow. Γι' αυτό δεν έχω βάλει αλάτι ακόμα μέσα, αλλά τη βάζω σε λίγο. Γι' αυτό και μυρίζει η θάλασσα. Ακριβώς. Και βλέπω ότι τώρα μου είναι εντάξει, στα ίσια του, σαν κατσαρόλα, δεν θέλει παραπάνω νερό. Mm-hmm. Ρίχνω και την κάπαρη μέσα, που την έχω λίγο ξαρμυρίσει, κάπαρη κέλια συντομάτα από την Τίνο, που την αγαπώ πάρα πολύ και την ανακάλυψα πέρσι και είδα πόσο ωραίο νησί είναι και παρεξηγημένο. Και μόλις λίγο πάρει βράση το φαγητό μου, θα πάρω τη νέα μπλε συσκευασία της Barilla, η οποία εμπνέεται από την ελληνική κουζίνα και δημιουργεί συνταγές πλέον με τα τρία νέα προϊόντα, το μακαρόνι του παστίτσιου, το κοφτό μακαρονάκι και το κρυθαράκι. Okay. Γιατί σου λέει τι τρώνε οι Έλληνες πολύ, αυτά τρώνε. Ας σου τα δώσω λοιπόν στην καλύτερη ποιότητα. Και ρίχνω μέσα, έτω, όπως σας γράφω στη συνταγή που θα βρεις στο site της εκπομπής, γράφω για 4-6 άτομα, για 4 πεινασμένα, ή για έξι κανονικά. Εγώ λέω πάντα την αλήθεια. Δεν μπορώ να λέω συνταγή για 4 άτομα που γράφουμε. Δεν τρώει ο καθένα. Ακριβώς. Τώρα, άμα είναι σπίτι. Άμα κάτσω εγώ και ο Γρηγόρης και εσύ, θέλουμε να διαβάσουμε φαγητό. Εμείς που δεν είμαστε της προσοχής, άμα μας αρέσει το φαγητό θα φάμε, είναι για 4 άτομα. Αν όμως είναι ένα κανονικό σπίτι με κανονικούς ανθρώπους που τρώνε κανονικά, είναι για 6 άτομα. Τι να λέμε τώρα ψέματα. Ναι, το μακαρόνι έρχεται και μεγαλώνει ούτως ή άλλως. Θα σου γίνει τώρα αυτό που βλέπεις εκεί. Να, έτσι. Διπλό τόσο. Το λες για 6 ανθρώπους. Το λες. Τώρα... Λοιπόν, κοιτάξτε... Αν υπάρχει και έγκυος στο σπίτι, η μισή κατσαρόλα έφυγε. Καταπίνεται και εύκολα το μακαρονάκι. Πιο γλυκιά τροφή από το μακαρόνι στην εγκυμοσύνη δεν υπάρχει. Δεν θα ξεχάσω εγώ. Κάθε μέρα έτρωγα. Κάθε μέρα που έβραζα μακαρόνια. Σήμερα παιδιά, το πρωί το σκεφτόμουν. Έπρεπε να σα είχα πάρει εδώ χορηγία, γιατί γονάτισε ο Αλφα με τα μακαρόνια που έτρωγα. Λέγανε πάλι τρώει αυτή μακαρόνια. Δεν την αντέχουμε άλλο. Με πού να το σκεφτούμε, ήμασταν διακριτικοί. Το σκεφτόμασταν, αλλά ήμασταν διακριτικοί. Τόσο μακαρόνι. Πότε δεν ξέρεις, μπορεί να χρειαστεί να ξαναστείλουν, δεν ξέρεις. Τι, φτιάξε το φαΐ σου. Φτιάξε το φαΐ σου. Λοιπόν, παιδιά, δύο πιστή τελευταία για να σας αφήσω. Έχω ρίξει το μακαρονάκι μέσα στην κατσαρόλα. Χαμηλώνω τη φωτιά από το 9 που είναι η μέγιστη εδώ στις δικές μας, τις απαγωγικές, στο 4 ας πούμε. Και κοιτάξτε τι κάνω. Όταν βάζετε να μαγειρέψετε μικρή πάστα, πώς λέγεται στα ελληνικά, κοντά σχήματα, δηλαδή πένες, κοφτό, διάφορα άλλα, θέλω στην αρχή λίγο, μάλλον δεν θέλω, πρέπει, δεν το θέλω εγώ, να ανακατεύετε απαλά μια ξύλινη κουτάλα, γιατί στην αρχή είναι που αν κολλήσει, θα κολλήσει και ξέρεις, θέλει λίγο να το χαϊδέψεις. Αν το ανακατέψεις στην αρχή, κοιτάξτε τι κάνω, και το σιάξεις το φαγητό που λέγανε παλιά νοικοκυρές και το στήσεις και είναι έτοιμο, βλέπεις τώρα τι κάνω. Mm. Τώρα από εδώ και πέρα δεν παθαίνει τίποτα. Κουνάς λίγο την κατσαρόλα, βάζεις πάνω το καπάκι και αυτό το φαγητό τώρα σε 10 λεπτά, λέω εγώ, είναι έτοιμο, όμως θέλει να μείνει και άλλα 10. Για να τραβήξει. Και αυτό που κάνεις τώρα είναι θεϊκό. Τις ελίτσες αυτές πάλι πού τις βρήκες, εσύ τις βρήκες. Αυτός, από το κέντρο της Αθήνας. Πώς ταιριάζει και ελιές να είχε μέσα. Μια μέρα πρέπει να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί πάει και ψάχνει και βρίσκει τα καλύτερα. Ναι. Αλήθεια σου λέω. Και έχει μανία με το κέντρο της Αθήνας όπως εγώ και μου λέει: πήγα πήρα ελιές από εκεί, ταραμάγια την Ελένη από εκεί, πήρα παστό από εκεί. Είναι εξαιρετικό, παιδιά. Δημήτρη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Υποκλεινόμαστε. Άντε καλέ, σταματήστε. Λοιπόν, το μυστικό λοιπόν είναι να ανακατέψετε καλά λίγο στην αρχή το φαγητό, έτσι, να κουνήσετε την κατσαρόλα, 10 λεπτά βράσιμο. Το χταπόδιτο το βάζουμε μέσα να γίνει μαζί με το ζυμαρικό. Το έχουμε βράσει να είναι έτοιμο, γιατί τώρα το ζυμαρικό αυτό γύρω στα 8 λεπτά θα θέλει. Χοντρικά λέμε, θα δούμε περίπου τι λέει πάνω στη συσκευασία. Από για να περίεργεια, τι λέει. Έλατε. Έτοιμο σε 10. Γιατί με το μάτι τα βλέπουμε. 10, ναι. Ρώταμε, okay. Τι θες, πόσο βρασμένο είναι το χταπόδι. Πόσο βρασμένο, γιατί στα 10 λεπτά, αν δεν είναι βρασμένο το χταπόδι, δεν προλάβει το να είπα, βράσει. Το είπα, το βράζουμε να κρατάει τόσο που να τρώγεται ευχάριστα. Σωστό. Να είναι όμως προς τη σκληρή πλευρά, mm-hmm. Όχι λιωμένο νιανιά, εντάξει, γιατί μετά θα γίνει νιανιά. Αυτό είναι, παιδιά, το μυστικό. Να το αφήσετε το φαγητό να σταθεί λίγο, να τραβήξει τα ζουμιά του, να διζάξει το μακαρονάκι όλη την ουσία. Και μην βάζετε μόνο χταποδόσμο. Γίνεται και αλμυρό και βαρύ το φαγητό. Θέλει και νερό και χταποδόσμο. Εντάξει. Και κάτι τελευταίο, αν θα φάνε παιδιά και κάποια κυρία δεν θέλει να βάλει μέσα κάποια μαμά ούζο γιατί έχει αλκοόλ, παρόλο που εξατμίζεται. Εξατμίζεται. Μπορείτε, δεν πειράζει. Κάποιοι δεν θέλουν καθόλου, μου το έχουν πει. Λίγο γλυκάνι στο τριμμένο σποράκι. Στα μπαχαράντικα υπάρχει και στα σούπερ μάρκετ. Δεν έχεις μια πρεζούλα γλυκάνι στο μέσα και μυρίζει Ελλάδα. Έτσι, απλά και ωραία. Και μυρίζει Ελλάδα και με Ελλάδα έρχομαι για να δώσω άλλη μια κούτα Barilla. Στους αγαπημένους μας φίλους και θα πάω στο Βόλο τον ωραιότατο και θα περιμένω γραμμή 2-10-6-4-3-3-10. Συνεχίστε να κάνετε retweet γιατί σε λίγο θα δώσω το δώρο από το Twitter μας που είναι αυτή εδώ η κούτα με πολλά διαφορετικά μέσα ζυμαρικά και η επόμενη γραμμή που θα βγάλω
Για πες εσύ ρε Μπαριλέζα, πες μια περιοχή στην Ελλάδα να δώσουμε. Στοιχείο. Δώσαμε και χθες δώρο στοιχείο, αλλά δεν θυμάμαι τι δώσαμε. Τι δώσαμε χθες στοιχείο. Πάντως έδωσα χθες στοιχείο, το θυμάμαι γιατί το... Α, δώσαμε τα βιολογικά κρέατα. Λοιπόν, Χίο και σήμερα. Δεύτερη μέρα. Πάμε Βόλο και Χίο και θα αφήσω μια γραμμή για αργότερα. Αυτά και το φαγητό μας πεντανόστιμο και με μεγάλη επιτυχία να ξέρετε. Βασίλη μου, καλό ταξίδι. Θα μας λείψεις και θα κλαίμε. Σιγά καλέ που θα κλαίτε. Θα κλαίμε. Πότε γυρνάς? Την Κυριακή το βράδυ, Δευτέρα θα είμαι εδώ. Α, Δευτέρα μαγειρεύω. Μαγειρεύω Δευτέρα, Δημήτρη, θυμάσαι. Κάτι πάρα πολύ ωραίο τη Δευτέρα. Κρέμι, μην το πεις από τώρα. Ένα δεν ωραίο θέλω. Ψωμί. Δεν θέλω. Μόνο το γενικό μην τίτλο. Μην τα πεις. Ψωμί και κάτι άλλο, θεϊκά. Πολύ έφαγα ρε παιδιά. Δεν μου λέτε, πρίστηκε η κοιλιά μου.